ο Πλούταρχος. Το καλύτερο παιδί. Ωραίος ο Πλούταρχος και όντως ένας καθαρόαιμος ερωτικός ερμηνευτής και τραγουδιστής και πάρα πολύ καλός τραγουδιστής και ωραίος ερμηνευτής, παιδί μου, ωραία ζεστή φωνή, ερωτική. Πες μου τη δεκάδα. Στη δεύτερη θέση, συναντήσαμε. Το περίμενε. Κάποιος γέλασε. Εγώ. Κοντινό στην Αταλία, γιατί γέλασες? Επειδή ρώτησα να μάθω τη δεκάδα. Να σου πω εγώ τρία χιχίντς από αυτή τη δεκάδα. Λοιπόν, ο Γιάννης Πάριος στο 6. Ένα που έχω να σχολιάσω. Μόνο μία γυναίκα, η Χαρούλα Αλεξίου στο 8, ούτε Νατάσα Θεοδωρίδου, ούτε καμία δεν υπήρξε, όλοι οι άλλοι άντρες. Πουθενά Νίκος Οικονομόπουλος, το λέω εντελώς τυχαία. Ο Νίκος Οικονομόπουλος, αυτό μου έκανε και εμένα εντύπωση. Τα τελευταία τόσα χρόνια δεν έχει βγάλει ερωτικά τραγούδια. Και κυρίως. Και είναι 15 χρόνια ο Νίκος, δηλαδή δεν είναι ότι είναι. Σε ποια εταιρεία είναι ο Νίκος? Στη Heaven. Και εσύ, Ναταλία. Λέγε τη δεκάδα. Και τη στη Heaven. Τώρα και εσύ. Η Heaven δεν. Λέγε. Παναγιώτη, λέγε. Η Heaven που θα πέσει η αστραπή να μα κάψει. Η Heaven. Λέγε γρήγορα. Δεν σου πάει χειροτορεύει. Λέγε γρήγορα. Στην κορυφή συναντήσαμε τον Γιάννη Πλούταρχο όπως προείδαμε. Στην δεύτερη θέση συναντάμε τον Αντώνη Ρέμο. Άντα, γεια σα. Στην τρίτη απαντάμε τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ο Νίκος Βέρτης έρχεται και μας βρίσκει στην τέταρτη θέση. Πρόσωπο με πρόσωπο ερχόμαστε με τον Πασχάλη Τερζή στην πέμπτη θέση. Ο Γιάννης Πάριος στην έκτη. Ο Νότης Φακιανάκης στην έβδομη. Η Χαρούλα Αλεξίου, η μόνη γυναίκα της δεκάδας, στην όγδοη θέση. Ο Γιάννης Κότσιρας στην ένατη. Και ο Αντώνης Βαρδής, που είναι μια κατηγορία από μόνος του, θεωρώ, και δεν θα πρέπει να είναι καν στους τραγουδιστές, είναι στη δέκατη θέση. Αυτά τώρα ο Γιάννης Πάριος, Αντώνης Βαρδής, νομίζω ξεφύγαμε. Η Λία Βάλε Γρήλους. Τι έγινε, πάθαμε λάστιχο? Λοιπόν, εντάξει παιδιά, ξαναλέμε τώρα πέρα από την πλάκα και μη μας δίνετε εμάς καμία σημασία. Δεν είναι, και το λέω τώρα, μιλάω πολύ σοβαρά, μην κολλάτε στο πώς έβγαιναν οι λίστες στο chart show του 2009 και του 2010. Mm. Τότε υπήρχε η IFPI, υπήρχαν οι πωλήσεις και οι λίστες με τον Δραγουμάνο και τον Κώστα το Ζήκο βγαίνανε διαφορετικά. Τώρα υπάρχει ο αλγόριθμος που μετράει. Ούτε να σε κοιτάω δεν θέλω, το ύφος με ενοχλεί. Τι κοιτάς? Στην Ευελίνα, που μετράει Spotify, YouTube, views και τέτοια πράγματα. Και μιλάμε... και, μιλάμε... Αυτό ήταν γρήλοι. Και μιλάμε για τα τελευταία 20 χρόνια. Βέβαια, για μένα, ο Γιάννης Πάριος είναι ο... Μεγάλος ερωτικός. Ο. Ακριβώς. Δηλαδή είναι εκτός κάθε λίστας. Δηλαδή ίσως θα έπρεπε... Να είναι μια... Θα έπρεπε να είναι στην κορυφή και ας μην πήγαινε ο άνθρωπος. Όχι, όχι, ίσως θα έπρεπε να πούνε εκτός λίστας. Παραμένει ο απόλυτος ερωτικός ερμηνευτής νυν και αΐ και στον αιώνα των αιώνων να μην, ο Γιάννης Πάριος. Αυτό. Μαζί με τον Αντώνη Βαρδί. Μαζί με τον Αντώνη Βαρδί, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Παρ' όλα αυτά ήταν μια πολύ ωραία βραδιά. Και η Κατερίνα Στανίση εξαιρετική. Ο Βαλάντης βεβαίως πολύ ωραίο το τραγούδι που είπε. Και η Δέσποινα κούκλα όπως πάντα άλλωστε και εξαιρετική οικοδέσποινα.